Τα φρέσκα ψάρια μπορεί να αποτελούν δέλεαρ, αλλά η ψαριά μένει στα αζύτητα. Οι πελάτες ζυγίζουν καλά τα έξοδά τους και όταν αποφασίσουν να αγοράσουν θαλασσινά, επιλέγουν τα πιο οικονομικά και όχι τα ακριβότερα είδη. Όλοι παραπονιούνται με την κατάσταση. Σας φαίνεται ακριβό? Ναι, όταν δεν έχεις λεφτά. Σου φαίνεται όλα ακριβά? Λογικό δεν είναι? Δύσκολα. Έχουν ανέβει τα πάντα, τα πετρέλαια, τα δολώματα. Ο κόσμος, δεν ξέρω, δεν έχει λεφτά, δεν κατεβαίνει να ψωνίσει φρέσκο ψάρι. Μάλλον βρασά θα ψωνίσουμε λόγω του ότι έχουμε φρέσκο κρύο. Η αγορά έχει μειωθεί τουλάχιστον στο μισό. Από εκεί που είμαστε στα χειρότερα έχουμε πάει ακόμα πιο κάτω. Και το λόγος είναι προφανώς είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Η ζήτηση έχει πέσει κατακόρυφα αφού η ακρίβεια είχε αλυσιδωτές επιπτώσεις για τους ψαράδες. Όχι μόνο τα έξοδα για τη διαδικασία της αλίας έχουν εκτοξευθεί, αλλά και οι ψαράδες μειώνουν τις φορές που απλώνουν τα δίχτυα τους. Κάθε εξόρμησή τους στη θάλασσα κοστίζει ακριβά. Όταν δεν γυρίσει η προπέλα που λέμε εμείς, ψάρια δεν φέρνει. Και αναγκάζονται όλοι τώρα, λόγω της ακρίβειας και τα καύσιμα, τα καΐκια να μην κάνουν μακρινά ταξίδια και να βγαίνουν από το λιμάνι και ψαρεύουν κοντά στο λιμάνι, ούτως ώστε να κάνουν οικονομία στα καύσιμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχει υπεραλλιευθεί τόσο πολύ οι περιοχές μας που τα ιχθυαποθέματα είναι πάρα πολύ μειωμένα. Στο γνώριμο σημείο των ψαράδων στην πλατεία 18 Άγγλων, καθημερινά η κουβέντα κινείται γύρω από τις δυσκολίες της καθημερινότητας και την οικονομική δυσχέρεια. Οι πελάτες όλο και πιο συχνά ζητούν μικρότερες ποσότητες ή κάνουν παζάρια για την τιμή. Όσο μας παίρνει, το 15 προηγουμένως θα έδωσα το 18-15. Από τα 32 πήγαμε στα 30. Κατεβαίνουμε 28 μετά. Δηλαδή μπορούμε να τους προσφέρουμε μια προσφορά μικρή, δεν μπορούμε παραπέρα. Τι προτιμούν, τα πιο οικονομικά? Τα πιο οικονομικά. Δηλαδή? Γόπες, κάνα βραστό αν έχει, οτιδήποτε είναι φτηνό. Αντί να πάρει 2 κιλά θα πάρει 1. Και εμείς πηγαίνουμε μία μέρα στη βιβλιοθήκη, θα είμαστε 3 για να τα πουλήσουμε. Δεν ξαναπάμε να πιάσουμε κι άλλα. Γιατί άμα γεμίσει το ψάρι, γιατί τα κάνουμε? Τα φθηνά. Τώρα πλέον τα φθηνά. Γόπες, φθηνά ψαράκια. Τηγανιτά πιο πολύ, τέτοια. Φαγκριά, ροφούς, συναγρίδες, τέτοια που είναι τα ακριβά, δεν τα. Απλησία. Ναι. Μαζί με την ακρίβεια, τα είδη εισβολής που απειλούν την ψαριά έρχονται να δώσουν το τελειωτικό χτύπημα στους αλίης.